Κύριε Χούντα, τον Γενάρη του 1699 στην πόλη Κάρλοβιτς, στην πολύχνη Κάρλοβιτς της Σερβίας, συνήλθε η Μητροπή η οποία αποφάσισε για την συνθήκη ειρήνης μεταξύ των εμπολέμων ευρωπαϊκών χωρών και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η διάσκεψη δηλαδή ειρήνης για τον πόλεμο που είχε προηγηθεί. Επαναλαμβάνω, Γενάρης του 1699. Η οποία συνθήκη είναι η, μετά την δεύτερη πολιορκία της Βιέννης. Δύο φορές έχει πολιορκηθεί η Βιέννη από τους Τούρκους, παρολίγο δηλαδή να πέσει. Μια ήταν με τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, ο οποίος δεν μπόρεσε να αλώσει τη Βιέννη και κατευθύνθηκε προς τη Γερμανία, λαϊλάτισε τη Γερμανία, πήρε γυναίκες Γερμανίδες και τις έφερε στα χαρέμια κτλ. Και στην δεύτερη φορά τα μέρη, τα συμβαλόμενα μέρη ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Βενετία, η Αυστρία, η Πολωνία και βέβαια ήταν και προσαρτημένη και η Μάλτα, δηλαδή οι υπότες της Μάλτας. Για πρώτη φορά στην ιστορία η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν ήταν νικήτρια. Για πρώτη φορά στην ιστορία κάθισαν σε ένα στρογγυλό τραπέζι, γιατί συνήθως η πρακτική η οποία ακολουθείται, και αυτή ακολουθήθηκε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ξέρετε, η γνωστή εικόνα να είναι οι νικητές πρωθυπουργοί πίσω από μια πόρτα και από την άλλη μεριά της πόρτας σε ένα τραπέζι να κάθονται οι ηττημένοι, όπως ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και ανοίγει η πόρτα η συρταρωτή και είναι όλοι οι πρωθυπουργοί που μπαίνουν μέσα των νικητριών και σηκώνονται στο πόδι οι τιμένοι και κάθονται απέναντι. Αυτό είναι μία εικόνα ήττας. Και εδώ μία μικρή λεπτομέρεια για την ιστορία, κυρία Χούντα. Δεν νομίζω ότι το έχω πει άλλη φορά. Ο πρωθυπουργός της Σαντρατζάμις, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή εκείνη, ο Φέιτ Πασάς, υπήρξε προηγουμένως πρέσβης στην Αθήνα, πιο πριν, και είχε υπάλληλο τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν υπάλληλος της τουρκικής πρεσβείας. Μετέφρασε στα γαλλικά και πήγαινε και τους αύξησε. Μόλις τον είδε λοιπόν μαζί με τον Κλεμανσό και τους άλλους, τους πρωθυπουργούς κτλ., λιποθύμησε. Έπεσε κάτω. Δεν μπορούσε να το αντέξει ο υφιστάμενός του να είναι νικητής απέναντί του. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τακτική δεν υπήρχε για πρώτη φορά και καθίσανε σε στρογγυλό τραπέζι. Και το τραπέζι αυτό το στρογγυλό μπήκε στη μέση ενός μεγάλου τσαντηριού. Το μεγάλο αυτό τσαντήρι είχε τέσσερις πόρτες, τέσσερις πύλες. Και από κάθε πύλη μπήκε και ένας από τους συμβαλόμενους. Οι Οθωμανοί μπήκαν από εδώ και άλλοι μπήκαν τρεις από διαφορετικά σημεία. Με αυτήν την συνθήκη, τη συνθήκη δηλαδή της, του Κάρλοβιτς, ως γνωστόν η Πελοπόννησος περιήλθε στην δικαιοδοσία της Βενετίας. Είναι η Βενετοκρατία και μετά έχουμε από το 1715 που αρχίζει η δεύτερη λεγόμενη Τουρκοκρατία. Τι ανακαταλαμβάνουν δηλαδή οι Οθωμανοί, Πελοπόννησο. Λοιπόν, στο χώρο που ήταν στημένη η τέντα αυτή, το τσαντήρι αυτό, οι Σέρβοι έκτισαν στις αρχές του 18ου αιώνα, 1710, μια μικρή εκκλησία, η οποία εκκλησία είχε τέσσερις πόρτες.
και από την πόρτα, στην κατεύθυνση όπου ήταν η πόρτα από την οποία μπήκαν οι Τούρκοι, το έκτισαν, μου φαίνεται, ύστερα από κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες, έκτισαν την πόρτα και έγραψαν επάνω, από εδώ ήταν οι Τούρκοι, και για να μην ξαναμπούν στην Ευρώπη οι Τούρκοι, κτίζουμε την πόρτα. Είχαμε πριν από λίγες μέρες γιορτές στο Κάρλοβιτς, όπου είναι δήμαρχος κάποιος κύριος Φιλίποβιτς, και γιορταζόταν τα 310 χρόνια, γιατί είναι Γενάρης του 1699, που λέτε, ήταν 310η επέτειος. 310η επέτειος. Και προσεκλήθη να παραστεί και ο Τούρκος πρέσβης στο Βελιγράδι, Σουχά Ουμάρ. Ο Σουχά Ουμάρ ζήτησε, απήτησε από τον Φιλίποβιτς, τον δήμαρχο, να γκρεμίσει την πόρτα αυτή, η οποία είναι μίσους πόρτα, για να μπορέσουν οι Τούρκοι να περάσουν στην Ευρώπη. Και ο Φιλίποβιτς εξετέλεσε την παράκληση, την εντολή, και τώρα εκπληκτικό αυτό, κύριε Χούντα, και ο Τούρκος πρέσβης ζήτησε επίσης να στηθεί μνημείο πεσόντων των Τούρκων στη μάχη εκεί για το Κάρλοβιτς. Αυτό δίνει το μέτρο με το οποίο, αν θέλετε, αντιλαμβάνεται κανείς το πού το πάνε οι Τούρκοι. Δηλαδή, αυτό που λέμε νέο Οθωμανισμός, δεν υπάρχει νέο Οθωμανισμός, υπάρχει ένας Οθωμανισμός. Υπάρχει μία, δηλαδή είναι πρωτοφανές αυτό. Σκέψου τώρα, η Ελλάδα να ζητούσε για μία νίκη, ξέρω εγώ, του Βυζαντινού κράτους ή του Μαραθώνα να κάνει οτιδήποτε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Μας παίρνουν αν πρέσβης είχε ένα αίτημα, για παράδειγμα, να πήγαινε στο Ιράν και να ζητούσε να στηθεί μνημείο των πεσόντων επί Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τον παίρνανε για παράφρονα, τον πρέσβη τον Έλληνα. Θέλω να σας πω ότι ατυχώς υπάρχει αυτή η μεγαλομανία, την οποία ο Μακαρίτης ο Αβέροφ, στο βιβλίο του, το δίτομο εκείνο, η ιστορία των χαμένων ευκαιριών που αναφέρεται στα πνευματά του, ομολογεί βεβαίως από τη μία πλευρά ότι βελτιώθηκαν κάπως οι σχέσεις μετά την υπογραφή της συνθήκης της Ζυρίχης και του Λονδίνου, αλλά διεγνώστη, λέει, ότι οι Τούρκοι έτρεφαν ορισμένες φαντασιώσεις από την αυτοκρατορική περίοδο του Οθωμανικού κράτους. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, είναι εν δυνάμει, το οποίο υπάρχει πάντοτε. Εμείς κάνουμε που δεν το βλέπουμε. Τώρα, γιατί το είπα αυτό, κύριε Χούντα, το περιστατικό, το οποίο το θεωρώ κεφαλαιόδου σημασίας. Διότι σε μία άλλη χώρα, δηλαδή στην Κρυμαία, στην Σεβαστούπολη, της Σεβαστοπόλ, ανεγείρεται μνημείο για τον Λάμπρο Κατσιόνι. Διαμαρτύρονται λοιπόν οι Τούρκοι, διότι αυτό είναι αντιτουρκική ενέργεια. Έχουν λόγο ύπαρξης και στην Κρυμαία και οπουδήποτε. Δηλαδή οι ίδιοι να αναγείρουν τους δικά τους μνημεία για τις δικές τους νίκες οπουδήποτε, ή στην Ορθόδοξον Σερβία, αλλά όχι η Ελλάδα και τον Λάμπρο Κατσόνι. Και μάλιστα γράφει η είδηση η οποία αναστηλώνεται στην εφημερίδα Χουριέτ την χθεσινή. Τη χθεσινή εφημερίδα. Λέει λοιπόν ότι «Σεζδε κουρτουλούς μιτζάντελε σιβερέν, ve Yunanistan'da standa milli kahraman olarak kabul edilen Lambros Kaçonis'in anıtını inşa edecek. Ότι δηλαδή σέσδε, δήθεν αγωνίστηκε για την απελευθέρωση
της Ελλάδας και θεωρείται εθνικό σύνορα της Ελλάδος. Δηλαδή εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι λέμε, έτσι, στην Οδυσσό. Θέλω να πω, όλα αυτά θα τα ισοπεδώσουμε διότι δεν θέλουν οι Τούρκοι. Διότι οι Τούρκοι θέλουν την ιστορία να τη γράφουν εκείνοι όπως θέλουν. Και όπως θέλει και η κυρία Ρεπούτση. Αυτό είναι. Αυτό δίνει το μέτρο. Ότι αυτό είναι εθνικιστικό. Ότι εκείνον οι χειρονομίες του Κάρλοβιτς δεν είναι εθνικιστική. Εθνικιστικό είναι το μνημείο το οποίο θα αναγερθεί στην Κρυμαία. Σκέψου λοιπόν που έχει φτάσει το Θράσος, σε ποιο σημείο πηγαίνει.